You gotta stay strong. Don't give in to fear out there, right? How did this happen? Send reinforcements! No! Wait! Hurry up! Get off! Get up! Help! Help! Γεια και χαρά σε όλους. Είμαι ο Χρήστος από το Buster.gr και έφτασε η ώρα να μοιραστώ την άποψή μου για το Resident Evil 2 μαζί σας. Όπως σίγουρα γνωρίζετε, πρόκειται για ένα πλήρες remake του τίτλου από το 1998, ανασχεδιασμένο για τα σημερινά δεδομένα, όμως κρατώντας το βασικό κορμό του απείραχτο, φέρνοντας μαζί του τον τρόμο που γνωρίσαμε μια 20 ετία πριν. Καταρχάς, ας φύγει από τη μέση όσο είναι νωρίς. Μιλάμε για ένα από τα καλύτερα παιχνίδια τρόμου όλων των εποχών, δίχως υπερβολή. Και θα το παρομοίαζα με την επιτυχία του Resident Evil 4. Σε μια εποχή όπου τα horror games λιγοστεύουν, είναι ευχάριστο ένα τόσο υψηλού προφίλ παιχνίδι να κάνει τόσα πολλά σωστά και ελπίζω να εμπνεύσει άλλους δημιουργούς να ακολουθήσουν τα χνάρια του. Η ιστορία λίγο πολύ είναι γνωστή. Το Resident Evil 2 μπορείτε να το παίξετε είτε ως Leon S. Kennedy είτε ως Claire Redfield, με τον κάθε χαρακτήρα να ακολουθεί το δικό του μονοπάτι και να ζει διαφορετικά γεγονότα. Ο Leon παίρνει το βραβείο του ατυχέστερου αστυνομικού, καθώς την πρώτη του μέρα στο σώμα, ένας φωνικός ιός προσβάλλει τους κατοίκους της Raccoon City και τους μετατρέπει σε αιμοδιψή ζόμπι. Αναγκασμένος να πολεμήσει για να επιβιώσει τον εφιάλτη, ο Λίον χρησιμοποιεί ό,τι βρίσκεται στο διάβα του για να δραπετεύσει από το οχυρωμένο αστυνομικό τμήμα και από την πόλη ζωντανός. Από την άλλη, η Claire Redfield βρέθηκε στη Raccoon City αναζητώντας τον αγνοούμενο αδερφό της, Chris Redfield, τον οποίο γνωρίζουμε ως πρωταγωνιστή του πρώτου Resident Evil. Παρότι η Claire δεν έχει σχέση με τον κλάδο, οι γνώσεις που της μεταβίβασε ο αδερφός της θα της φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στη μάχη της για την επιβίωση. Έκαστη ιστορία θα σας κρατήσει στην οθόνη σας για περίπου 6 ώρες, ενώ μετά την ολοκλήρωσή τους, το The Fourth Survivor Mode με πρωταγωνιστή τον στρατιώτη Hank γίνεται διαθέσιμο. Φυσικά ο χρόνος ολοκλήρωσης κρίνεται από τις γνώσεις σας έχοντας παίξει το παλιότερο παιχνίδι, αλλά και την υπομονή σας. Επιπλέον, για να κρατήσει τα πράγματα λίγο φρέσκα, η Capcom έκανε κάποιες αλλαγές στην πλοκή, κάνοντάς με να υποθέσω πως ίσως χρησιμοποιήσει το παιχνίδι ως βάση για ένα soft reboot της σειράς, όπως έκανε και με το Resident Evil 7. Το Resident Evil 2 υιοθετεί μοντέρνο χειρισμό, με προοπτική τρίτου προσώπου και, το κυριότερο, τη δυνατότητα να κινείσαι ελεύθερα και να σημαδεύεις ελεύθερα, κάνοντάς το εντελώς διαφορετικό από το πρωτότυπο σε θέμα χειρισμού. Η ελευθερία αυτή συνεπάγεται μεγαλύτερη βήθηση στο περιβάλλον, καθώς η ρεαλιστική αναπαράσταση των σκηνικών και των χαρακτήρων σε συνδυασμό με φανταστικό ήχο και εφέ συμπληρώνουν την εμπειρία. Φυσικά, η στόχευση επωφελείται πολύ του νέου χειρισμού, επιβραβεύοντας τους παίχτες που σημαδεύουν στο κεφάλι ή κόβουν τα άκρα των ζόμπι με τις βολές τους, θυμίζοντας κάτι από Dead Space. Για τους λάτρεις των παλιών Resident Evil, η αργή προσέγγιση των μαχών είναι προτιμότερη. Όταν ο χαρακτήρας είναι σταθερός, ο στόχος γίνεται ακριβέστερος. Ο εξαιρετικά ρεαλιστικός σχεδιασμός των ζόμπι και η φυσικότητα στις κινήσεις τους κάνει κάθε μάχη απολαυστική και γεμάτη αγωνία, καθώς η μόνιμη ανάγκη να κάνει συντήρηση και συνετή χρήση πυρομαχικών έχει κληρονομηθεί πλήρως από τα παλιότερα παιχνίδια της σειράς. Κάποιες φορές είναι απλά προτιμότερο να τρέξεις από το να πολεμήσεις. Όμως, παρά τη στροφή στο μοντέρνο, το Resident Evil 2 παραμένει πιστό στην πρώτη τριλογία της σειράς, προσφέροντας πληθώρα γρίφων και άπλετο εμπρός-πίσω στους ματωμένους διαδρόμους, δρόμους και υπονόμους της Raccoon City, καθώς παλεύετε να μαζέψετε τα κομμάτια ενός puzzle και να δείτε πού ταιριάζει τι. Η καλή μνήμη και η χρήση λογικής θα κάνουν τη ζωή σας ευκολότερη, καθώς το παιχνίδι δεν φοβάται να βάλει παράξενους γρίφους στο δρόμο σας. Αυτός ο γενικά αργός ρυθμός, παρέα με την άκρως αγχωτική ατμόσφαιρα και το φόβο του τι μπορεί να παραμονεύει λίγα βήματα παρακάτω, κάνουν το παιχνίδι να ξεχωρίζει ανάμεσα στα horror games των φθηνών jump scares και της άρνησης να χτίσουν σταδιακά το συνέστημα του τρόμου. Παρότι γίνεται να ολοκληρωθεί σε περίπου 6 ώρες, ένα campaign του Resident Evil 2 με κρατούσε τρομοκρατημένο πολύ περισσότερο από αντίστοιχα παιχνίδια που διήργησαν ακόμη και τις διπλάσιες ώρες. Μέσα σε αυτό το διάστημα όμως, βλέπουμε πολλά διαφορετικά ζόμπι, πολλές τοποθεσίες και συνεχώς ανακαλύπτουμε νέα μονοπάτια και δωμάτια. Η αίσθηση του να περπατάς αθόρυβα για να αποφύγεις ένα λίκερ ή το ξέφρενο τρέξιμο όταν σε κυνηγούν τα ζόμπι σκυλιά δείχνουν πως το παιχνίδι προσφέρει ποικιλία και προκαλεί τον παίχτη να προσεγγίζει διαφορετικά κάθε κατάσταση. Την παράσταση, βέβαια, κλέβει ο Mr. X, ο Tyrant που σας καταδιώκει για μεγάλο μέρος του παιχνιδιού και θυμίζει τον αγαπημένο Nemesis του Resident Evil 3. Χωρίς να θέλω να χαλάσω την εμπειρία σε κάποιον, θα πω πως παίζοντας με ακουστικά και ακούγοντας τα βήματά του δωμάτια μακριά,
ήταν πάντα από τις πιο δυνατές στιγμές του παιχνιδιού. Η RE Engine αποδίδει σε πολύ καλό επίπεδο, με εντυπωσιακά animations και γραφικά οπουδήποτε κοιτάξουμε. Πυροβολώντας τα ζόμπι στο κεφάλι, βλέπεις κομμάτια σάρκας να φεύγουν ακριβώς εκεί που πυροβολείς και το κεφάλι να παραμορφώνεται αντίστοιχα. Από την πρώτη στιγμή, μου έκανε εξίσου θετική εντύπωση το animation των προσώπων και ο συγχρονισμός χιλιών φωνής. Ενώ μιας και ανέφερα αυτό, ας πω ότι και οι ηθοποιοί κάνουν εξαιρετική δουλειά, εν αντιθέσει με την budget αισθητική των παλιών τίτλων. Στα αρνητικά, θα βάλω το αναπόφευκτο μπρος-πίσω σε κάποια από τα λιγότερο εντυπωσιακά μέρη του παιχνιδιού, όπου οι διάδρομοι μοιάζουν με λαβύρινθο και τα ντόπια ζόμπι είναι λίγο πιο εκνευριστικά από ό,τι του υπόλοιπου παιχνιδιού. Προφανώς αποφεύγω spoilers εδώ. Επίσης, παρά την πολύ καλή και σταθερή απόδοση γραφικών από την αρχή έως το τέλος και την οφθαλμοφανή ποιοτική δουλειά που έχει γίνει, είναι απορίας άξιο το ότι η υποστήριξη HDR είναι από ανούσια έως ανύπαρκτη και ελπίζω να διορθωθεί με update, διότι είναι κρίμα ένας τόσο καλοφτιαγμένος τίτλος να μην επωφελείται σωστού HDR. Κλείνοντας λοιπόν, θα δώσω στο Resident Evil 2 ένα βαθμό που εύχομαι να μπορούσα να δίνω συχνότερα σε παιχνίδια του είδους του. Ένα 9,5 που κέρδισε με το σπαθί του και σφραγίδα Busted Editor's Choice, γιατί πραγματικά είναι ένα παιχνίδι που οφείλετε να παίξετε. Εάν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε περισσότερα, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, αφήστε μας ένα σχόλιο με τι σας άρεσε και τι όχι και κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας για να μην χάνετε ποτέ κανένα βίντεο από το Buster.gr.